Χαίρετε. Έλα Νίκο, τι κάνεις? Καλά, καλά, μια χαρά. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκαήμερο, να το πούμε έτσι, της μεταγραφικής περίοδου, υπό την έννοια το ότι σε όλη την Ευρώπη μεταγραφές τελειώνουν 1η Σεπτέμβρη, 31 Αυγούστου, και νομίζω πως θα είναι ένα καυτό έτσι πραγματικά δεκαήμερο για τον Ολυμπιακό, καθότι τα περισσότερα πράγματα που έχουν να γίνουν θα γίνουν τώρα, νομίζω, σε αυτό το δεκαήμερο. Αυτό λέει και η λογική, γιατί οι ομάδες πρέπει να δηλώσουν τους παίχτες στην Ευρωπαϊκή Λίστα μέχρι 1η Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά, δύο αν είναι, τέλος πάντων. Όπερ σημαίνει πως αν είναι κάτι να γίνεται σωστά, πρέπει τους παίχτες σου να τους έχεις, πως το λένε, και στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Αυτό είναι το... είναι σημαντικό, γιατί κακά τα ψέματα, πέρυσι ο Ολυμπιακός έπαιζε στην Ευρώπη και ήταν χωρίς τον πρώτο του σκόρερ, τον Μπακαμπού, χωρίς τον Χάμες, και χωρίς και άλλους παίκτες που δεν τους είχε δηλώσει, γιατί πολύ απλά τους πήρε εκ των υστέρων. Λοιπόν, άρα το σωστό είναι να τους έχει τους παίκτες στη διάθεσή τους στην Ευρώπη και να μπορεί να τους χειριστεί ο προπονητής όπως θέλει, τέλος πάντων. Γιατί όπως και αν έχει, καταρχάς ο Ολυμπιακός θα παίξει ομίλους, ελπίζουμε να είναι στο Europa Link, minimum στο Conference Link. Άρα θα έχει μάτς Πέμπτη Κυριακή. Και το σωστό είναι να τους έχει όλους παίκτες στη διάθεσή του και στην Ευρώπη και από εκεί πέρα να παίρνει αποφάσεις κάθε φορά τι και πώς. Γι' αυτό λέω ότι πιστεύω θα είναι ένα καυτό δεκαήμερο αυτό πραγματικά για τον Ολυμπιακό, γιατί έχει βασικές μεταγραφές να κάνει ακόμα. Και, και βγαίνουν και κάθε μέρα διάφορα ονόματα. Και χθες και σήμερα. Είναι λογικό, γιατί τώρα ακριβώς το τέλος. Ευκαιρίες. Είναι που παρουσιάζονται ευκαιρίες, υπό την έννοια πια ότι παίχτες που δεν υπολογίζουν παίκτες, κλαμπ, σύλλογοι που δεν υπολογίζουν παίκτες, πλέον πρέπει να τους δώσουν. Δεν έχει νόημα να τους κρατάνε. Είτε αυτός είναι ο Ράφα Μύρο, όπως έχουμε πει, της Σεβίλης, είτε είναι, όπως είπαμε σήμερα, ο Λούκα Γιώβιτς της Φιωρεντίνα, που δεν έχει δηλωθεί καν στη λίστα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Ιταλικής ομάδας. Ξέρουμε ότι είναι υπομεταγραφή, για παράδειγμα, ο Λούκας Μπογιέ, ο Αργεντίνος. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε επαφή εδώ και πολλές εβδομάδες με τον Γιώβετιτς, θα έλεγα. Αλλά το πρόβλημα με τον Σέρβο είναι ότι ακόμα έχει ένα τραυματισμό από τον οποίο ταλαιπωρείται και δεν είναι ακριβώς δεδομένο το πότε θα είναι σε θέση να παίξει, αν μπορεί να παίξει άμεσα, που λέει ο λόγος άμεσα, ξέρω εγώ, σε λίγες μέρες, ή αν θα χρειαστεί να περιμένει λίγο ακόμα. Πιστεύω ότι διαφορετικά ο Ολυμπιακός θα τον είχε πάρει το Γιώβετιτς. Αυτό μπορώ να πω. Οπότε είναι ένα σημαντικό θέμα με το τι θα γίνει με τον Center Four που θέλει ο Ολυμπιακός. Είναι σημαντικό θέμα να κλείσει έναν εξτρέμ που να του κάνει τη διαφορά. Έχει προσπαθήσει για τον Ιντρίση της Σεβίλης, όπως και ο Ραφαμίρ είναι της Σεβίλης. Έχει προσπαθήσει, αλλά ο Ιντρίση φαίνεται να έχει προτεραιότητα να επιστρέψει στη Φέγενορτ, που έπαιξε πέρσι δανεικός, την περασμένη σεζόν, εννοώ δανεικός, και πήρε και το πρωτάθλημα εκεί. Είναι ο Μπρέθουεϊτ της Εσπανιόλ, μια άλλη περίπτωση που έχει πέσει στο τραπέζι και τον είχε πέρσι ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ στην Εσπανιόλ, στην ίδια ομάδα ήταν και τον είχε βασικό, απολύτως βασικό. Έχω την αίσθηση ότι δεν αποκλείεται να γίνουν όλα στο τέλος, τελευταίες τρεις μέρες, ξέρω εγώ, των μεταγραφών. Αυτή την αίσθηση έχω, τουλάχιστον, να μην πω και για τον Center Four και για τον Extreme, λέω τουλάχιστον για τη μία περίπτωση, του Extreme πιθανότατα, ότι θα πάμε
στην παράταση. Θα πάμε μάλλον στη 12η ώρα, στο τέλος. Στα χασομέρια. Έτσι μου φαίνεται ότι θα πάμε, ναι, την άλλη εβδομάδα στο τέλος. Νομίζω ότι κάθε χρόνο βέβαια ο Ολυμπιακός πάντα στο τέλος, μέχρι το παραένα που λέμε, μας απασχολεί. Ναι. Και αυτό θα ισχύσει και μετά, γιατί εμείς τελειώνουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, να θυμίσω. Ναι, εμείς τελειώνουμε πράγματι, αλλά λέω, θέλω να πιστεύω ότι θα πάει το πράγμα όπως πρέπει και ότι στην συντριπτική πλειοψηφία, να μην πω ολοκληρωτικά, ο προπονητής θα έχει στη διάθεσή του και τους παίκτες να τους δηλώσει στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, να μην δούμε το περσινό φαινόμενο που άλλους παίκτες έπρεπε να βάλει στην Ευρώπη, άλλους παίκτες στο πρωτάθλημα, να μην παίζει ο Μπακαμπού καθόλου, ο Χάμες κλπ. Ναι. Περιμένουμε και τις οριστικές εξελίξεις με τον Ορτέγκα, μια μεταγραφή που δεν κρύβει κανένας ότι είναι κλεισμένη και στον Ολυμπιακό εννοώ. Έχουμε κάποια εικόνα γιατί καθυστερεί? Νομίζω ότι είναι κάποια γραφειοκρατικά, τραπεζικά θέματα κλπ. Okay. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι υπάρχει πρόβλημα, και από το ρεπορτάζ της Βέλεζ το ίδιο υπάρχει και από εδώ. Είχα πει χθες το βράδυ, επιβεβαίωσα την πληροφορία από την Αγγλία, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει, πιθανότατα τέλος πάντων, θα πάρει το Ρίτσαρτς από την Νότιχαμ. Θα είναι μια κίνηση αυτή, με την προοπτική να υπάρχει στα άκρα, να υπάρχουν στα άκρα τέσσερις παίκτες που να υπολογίζονται εκεί τέσσερις, ενώ ειδικά για τα αριστερά, τον Ορτέγκα και τον Ρίτσαρτς, από τη στιγμή που ο Ραμόν δείχνει μέχρι τώρα ότι δεν είναι ακόμα, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα καλά, ότι σαν να ψάχνεται ακόμα, και ότι ίσως είναι μια καλύτερη λύση να πάει να παίξει μια ομάδα που να τον υπολογίζει, να πάρει παιχνίδια και να δείξει τέλος πάντων την ετοιμότητά του και πώς θα είναι όταν έχει πάρει παιχνίδια, όταν έχει ρυθμό. Γιατί είναι αλήθεια, εντάξει, εμείς ζητάμε το καλύτερο πάντα, αλλά από την άλλη δεν είναι και τόσο εύκολο να παίζεις μια φορά στα τόσα και να είσαι καλά, ας πούμε. Ειδικά ένα παιδί που είχε έρθει από τη Βραζιλία, που δεν είχε βγει ποτέ το από την πατρίδα του, να έρθει στην Ευρώπη. Όλα αυτά ίσως παίζουν το ρόλο τους. Αυτό κάπως έτσι βλέπουμε να πάει ο σχεδιασμός. Έχοντας βέβαια ακόμα αρκετά ερωτηματικά. Κώστα, άνω τελεία, πολύ λίγο να πω ότι ο Τεντόγκλου έκανε 8-25 και περνάει στον τελικό με την ψυχή στο στόμα. Βέβαια, αλλά πέρασε τον τελικό ο Τεντόγκλου 8-25 στο τελευταίο άλμα. Πέρασε, αυτό μετράει. Ναι, συνεχίζεις. Λοιπόν, έχει βέβαια και ερωτηματικά κι άλλα Ολυμπιακός, αν θα έρθει πρόταση επίσημη για το Φορτούνι, που αν συμβεί κάτι τέτοιο μπορεί να έχουμε εξελίξεις, δηλαδή αποχώρησή του. Έχουμε την περίπτωση του Μαντί Καμαρά, για τον οποίο λέγεται υπάρχει πρόταση 4 εκατομμύρια ευρώ από την Ολυμπίκ Λιόν. Κώστα, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι και για τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες εκεί πέρα η μεταγραφική περίοδος κρατάει ακόμα. Κρατάει ακόμα. Μέχρι 15 Σεπτέμβρη είναι και αυτή, νομίζω. Ναι, ναι, έτσι θυμάμαι και εγώ, πράγματι. Πράγματι. Ναι. Με τον Χουάνγκ επίσης έχουμε κάτι? Δεν έχουμε. Γιατί όχι, ρωτάνε εδώ κάποιοι φίλοι. Δεν έχουμε για τον Χουάνγκ. Ο Ολυμπιακός έχει τηρεί στάση αναμονής και περιμένει ίσως να δει και τι θα κάνει και ο Χουάνγκ πρώτα. Γιατί ο Χουάνγκ καίγεται περισσότερο. Τι θα κάνει στην καριέρα του? Θα κάθεται, ας πούμε, εκεί στην Κορέα να, ξέρω εγώ, να φτιάχνει, λέει, φτιάχνει ενώ κάνει αποθεραπεία για την πλάτη του? Ναι. Φαντάζομαι ότι περισσότερο θα καίγεται ο Κορεάτης. Να μην ξεχάσω ένα ωραίο μήνυμα που έστειλε ο Ολυμπιακός για την χώρα και την ταλαιπωρία που έχει με τις φωτιές. Πόσο πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας, σεβασμός, κουράγιο και δύναμη σε όλους όσοι προσπαθούν θαραλέα να σώσουν από τις φλόγες ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, να προστατεύσουν τα δάση και τα ζώα του τόπου μας. Με την ευχή να μην συνεχιστεί άλλο αυτή η καταστροφή. Νομίζω ότι όλοι μας κάτι τέτοιο θα λέγαμε μετά από αυτά που βιώνουν τόσες περιοχές. Και μια τελευταία ερώτηση, Κώστα, επειδή πάλι έχουν έρθει 2-3 μηνύματα. Σου προκύπτει από πουθενά θέμα Ποντένσε, επιστροφής Ποντένσε? Όχι. Όχι. Δεν προκύπτει ατυχώς.
Ατυχώς το λες, φαντάζομαι, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να έρθει να βοηθήσει φουλ και ξέρει γιατί και την ομάδα. Από τότε που έφυγε δεν έχει βρει ο Ολυμπιακός έναν παίχτη στη θέση του που πραγματικά να πεις «Α, έχω ένα παίχτη ρε παιδί μου, να μου κάνει το απρόβλεπτο, να μου κάνει τη διαφορά». Όλοι κάτι έκαναν που έχουν έρθει μέχρι τότε, ναι, αλλά με πολύ μικρή διάρκεια. Μάλιστα. Να το πω έτσι, με πολύ μικρή διάρκεια πραγματικά. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.